Είπαμε από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη καθώς εκεί είχαμε το 9ο τουριστικό φόρουμ Ελλάδας-Τουρκίας, ταυτόχρονα και τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Τουρισμού ανάμεσα στις δύο χώρες. 10 χρόνια έχει να πραγματοποιηθεί και το φόρουμ αλλά και η διεξαγωγή της Κοινής Επιτροπής Τουρισμού. Κάπου τα βρήκαν οι δύο χώρες παρά τις όποιες διαφορές. Έχουν και ένα κοινό σημείο επαφής και ένα κοινό σημείο δράσης και πεδίο δράσης. Αυτό αποφάσισε η πολιτική ηγεσία στο μέτωπο του τουρισμού. Και θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Κουρτέσογλου, ο οποίος είναι Έλληνας ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη. Τα είχαμε πει και πέρυσι, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα από Κωνσταντινούπολη. Σας χαιρετώ από το Βόσφορο. Δεν ξέρω, έχετε εισέλθει σε κλίμα Χριστουγέννων, είσαι σε ελληνικό πεδίο. Σωστά. Είμαι στην ελληνική γειτονιά που κατοικώ κιόλας. Είμαι στο νεοχώρι του Βοσπόρου, η γειτονιά του Καβάφη. Ναι. Πίσω μου βλέπετε έχουμε στολίσει και το χριστουγεννιάτικο δώρο. Τα παιδάκια της γειτονιάς που έχουμε εδώ, τα Ελληνόπουλα, 8-10 ετών, όπως και κάθε χρόνο, στολίσαν το δέντρο και την εκκλησία. Βέβαια, είναι αυτό το έντονο ελληνικό στοιχείο εκεί στο Βόσπορο. Η αλήθεια είναι πως μας συγκινεί και αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα, η αλήθεια είναι. Όντως. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλάζει το κλίμα, έχετε εικόνα, είστε ξεναγός, είστε επαγγελματίας εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί η Ελλάδα να στηριχθεί, μπορεί η Κρήτη να στηριχθεί σε τουρίστες από την Τουρκία? Βεβαίως και μπορεί να στηριχθεί από την Τουρκία, γιατί κατά σύμπτωση και εγώ βρέθηκα εκείνες τις ημέρες στη Σμύρνη, διότι ήταν ένα σημαντικό φαινόμενο μετά από μια δεκαετία μεταξύ των δύο χωρών, που και οι δύο χώρες θέλουν τουρισμό. Η Ελλάδα θέλει Τούρκους επισκέπτες στα νησιά και στη στερεά Ελλάδα, αλλά και Τούρκους και Ελλαδίτες θέλει η Τουρκία από τη δική της πλευρά, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, στην Καπαδοκία, στη Σμύρνη, στον Πόντο, στην Ανατολική Τουρκία, διότι έχει πάρα πολλά να δείξουν και οι δύο χώρες στους τουρίστες τους. Μάλιστα, δεν ξέρω, αυτή την περίοδο Έλληνες επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη, επισκέπτονται το Βόσπορο? Κατά σύμπτωση, επειδή είσαστε από την Κρήτη, εχθές ακόμα είχα άτομα από την Εδούτα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα άτομα από τη Χερσόνησο. Κατά σύμπτωση, βέβαια, έρχονται και κριτικοί μέσω Αθηνών, έρχονται και από διάφορα μέρη, όμως έρχονται μεμονωμένα. Δεν έρχονται ομαδικά γκρουπ λόγω COVID, λόγω πανδημίας. Όμως, 28 Οκτωβρίου, πριν μερικές εβδομάδες, είχαμε περίπου στα 50 τουριστικά λεωφορεία που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ακόμα και αεροπορικά. Μετά την πανδημία ήταν μια καλή κίνηση για εμάς, για τον ελληνικό εισερχόμενο τουρισμό στην Τουρκία. Είναι ώρα της προσευχής αυτή τη στιγμή για τους μουσουλμάνους, κάτι ακούμε? Σωστά. Μόλις τελείωσε, ή ακόμα συνεχίζει λίγο ακόμα, είναι 5 φορές η προσευχή. Και βρίσκεται ακριβώς στο τζαμί 200 μέτρα, ούτε 100 μέτρα κοντά στην εκκλησία. Μάλιστα, είναι αυτή η αντίθεση που δημιουργείται. Όμως, ναι. Με συγχωρείτε πολύ. Βέβαια, αντίθεση, ναι, μεν είμαστε πολύ κοντά, όπως ο δικός μας ο ιερέας της εκκλησίας επισκέπτεται τον ιερέα των μουσουλμάνων στις γιορτές τους. Ναι. Δεχόμαστε την ίδια ανταπόκριση και από τον ιερέα των μουσουλμάνων, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, φιλικά, και τους φιλοξενούμε στην εκκλησία μας. Τα μέλη του ελληνικού στοιχείου και της ελληνικής κοινότητας, της ορθόδοξης κοινότητας εκεί στην περιοχή, δεν ξέρω πόσοι είναι, έχετε κάποιον αριθμό, κάποιο νούμερο? Είμαστε περίπου στις 20 οικογένειες. Βέβαια, ο μέσος όρος ηλικίας είναι μεγάλος, είναι άνω των 60 ετών. Ναι. Όμως εγώ και άλλοι τρεις φίλοι μου, οικογένειες δηλαδή, μαζί με τις συζύγους τους, έχουμε και τα παιδάκια. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κρατάμε εδώ παροπίδες. Είστε τρίτης γενιάς, έχετε έρθει πρόσφατα? Ναι. Όχι, εμείς είμαστε εδώ 500 χρόνια. Δεν έχω έρθει από την Ελλάδα. Α. Είμαι ένας γονιός της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Απλώς μιλάω καθαρά την ελληνική γλώσσα, διότι 22 χρόνια ασχολούμαι με τον ελληνικό τουρισμό. Είμαι διπλωματούχος ξεναγός και τουριστικός πράκτορας. Γι' αυτό αυτή την ευκαιρία, βέβαια. Οπότε δεν έχετε έρθει από την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε. Δεν ξέρω πώς νιώθετε. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη περίοδος, τελευταίες δεκαετίες δηλαδή. Υπάρχει ένα έκριθμο κλίμα, υπάρχει μια ένταση, έχουμε μπριστικές δηλώσεις και από την πλευρά της Τουρκίας βέβαια. Εκεί ένας Έλληνας, ο οποίος όπως μας είπατε είστε εκεί 500 χρόνια και πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε. Πώς νιώθετε μέσα σας και ποια η συμπεριφορά βέβαια
των Τούρκων απέναντί σας. Κοιτάξτε να δείτε, στην Κωνσταντινούπολη δεν έχει να κάνει σχέση αν είσαι Έλληνας ή Τούρκος. Ναι. Έχει να κάνει σχέση με τη γειτονιά που θα επιλέξεις να ζήσεις όμορφα. Εγώ μπορώ να σου πω το πιο απλό παράδειγμα. Την εποχή της πανδημίας που είχαμε το ολικό lockdown, όπως και εσείς στην Ελλάδα, Σάββατο Κυριακή ήταν όλα κλειστά. Όμως εμείς εδώ στην εκκλησία λειτουργήσαμε κανονικότατα και δεν μας ενόχλησε κανείς. Ούτε μας είπε κλείστε την εκκλησία λόγω lockdown. Αντιθέτως, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Όμως μην ξεχνάτε, εμείς είμαστε γνωστοί άγνωστοι. Είμαστε περίπου 2.500 Έλληνες, περίπου, που κατοικούμε εδώ μόνοι μας στην Κωνσταντινούπολη και πλέον πια είμαστε παραδοσιακοί, είτε κάτι ρομαντικό για τους ίδιους. Δεν είμαστε κάποιος στόχος. Είμαστε λίγοι και ο μέσος όρος ηλικίας ξεπερνά πλέον πια τα 65 ετών ενός μέσου όρου ηλικίας που κατοικεί εδώ Ρωμιός στην Κωνσταντινούπολη. Όμως είμαστε υπερήφανοι. Έχουμε την τουρκική υπηκότητα, το τουρκικό διαβατήριο, αλλά είμαστε ορθόδοξοι, εμείς ομογενείς. Μάλιστα. Είστε κάτι ρομαντικό. Εγώ έτσι αυτό θα διατηρήσω και θα ξεχωρίσω. Και όπως μας είπατε, βρίσκεστε 500 χρόνια εκεί. Πόσο όμορφες κουβέντες, μας γυρίζουν αιώνες πίσω. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και τιμή που σας φιλοξενούμε, βέβαια. Να ευχηθούμε. Τι να ευχηθούμε, καλές γιορτές με φόντο και τα Χριστούγεννα. Φαντάζομαι γιορτάζετε κανονικά. Όπως μας είπατε, δεν σας ενοχλεί κανείς. Μάλιστα. Γιορτάζουμε κανονικά, σας περιμένουμε. Έχουμε ήδη αρκετούς και κριτικούς που έρχονται. Έχουμε πολλούς κριτικούς ιερείς εντωμεταξύ. Ναι. Από την Ελλάδα, από την Κρήτη που έχουν έρθει και μόνιμοι πλέον πια εδώ στην περιοχή μας. Ο ιερέας που έρχεται τελευταίο καιρό εδώ στην εκκλησία που βρίσκομαι είναι από την Κρήτη. Έχουν κάνει μια νέα ζωή. Είναι αναλόγως όπως σας είπα, δεν έχει να κάνει σε Έλληνας ή Τούρκος, είναι η επιλογή της περιοχής στην Κωνσταντινούπολη καλύτερα. Ερώτηση, οι Έλληνες, οι κριτικοί που βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες εκεί στην Κωνσταντινούπολη, ποιο αξιοθέατο εντός και εκτός εισαγωγικών ζητούν να επισκεφθούν? Σαφώς είναι, μέσα σε αυτά είναι και η Σοφιά. Σαφώς η Σοφιά έχει γίνει τζαμί, ναι. Αλλά η Αγία Σοφία εμείς την επισκεπτόμαστε όπως ήταν και πριν από τζαμί. Εμείς βλέπουμε περισσότερο το ιστορικό κομμάτι από εκεί που ιδρύθηκε από την Βυζαντινή εποχή και σεβόμαστε το χώρο αυτή τη στιγμή με τη μετατροπή που έγινε. Είναι ο Βόσπορος και τα Πριγκιπόλης. Μάλιστα. Κύριε Κουρτέσογλου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκαθαρίσω, βέβαια, αυτό που μας πει ο κύριος Κουρτέσογλου, δεν βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Οι ρίζες του και του ίδιου χρόνια. Και έτσι η οικογένειά του είναι από πολύ, 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 πολύ παλιά και μένουν εκεί και κρατούν ψηλά τη σημαία της χώρας μας και τη σημαία της Ορθοδοξίας.